Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στη Θεσσαλονίκη η Πανευξήνια Τράπεζα και το Ταμείο Διεθνούς Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ, βάσει του οποίου θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών του Εύξεινου Πόντου με τη χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα, εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕΚ, Σουλεϊμάν Αλχερμπής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε, γνωστοποίησε ότι από την έγκριση της λειτουργίας του, το Ταμείο έχει εγκρίνει περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε επιλέξιμες χώρες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου οι δράσεις στην περιοχή θα αυξηθούν. Δημιουργήθηκε το Ταμείο Διεθνούς Ανάπτυξης λοιπόν του ΟΠΕΚ το 1976, άρα ήδη λειτουργεί εδώ και 42 χρόνια, καλύπτοντας 134 αναπτυσσόμενες χώρες και κάποιες χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φτωχές, στις οποίες δεν έχει παρουσία ούτε καν η Παγκόσμια Τράπεζα. Κυρίως δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο εμπόριο και στις επιχορηγήσεις. Έχει 195 μέλη προσωπικού από 30 διαφορετικές υπηκότητες και περίπου το 50% είναι γυναίκες των εργαζομένων στην τράπεζα. Έχουν εγκρίνει συνολικά 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδοτήσεις και συμμετέχουν σε πολλές συμμαχίες και εταιρικές σχέσεις, υπογράφοντας πολλά μνημόνια συνεργασίας, το τελευταίο των οποίων είναι το σημερινό. Την τετραετία 2014-2018, επί προεδρία Ισάνου Γουρ Ντελικανλή, οι χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα της Διακριτικής Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου με έδρα τη Θεσσαλονίκη έφτασαν στα 524,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα 15 έτη που δεν είχαν ξεπεράσει τα 252,3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να εγκριθούν άλλα 5 project στην Ελλάδα. Συνολικά, στη γεωγραφική περιοχή της δραστηριοποίησής της, η τράπεζα ενέκρινε την τελευταία τετραετία 70 project, ενώ οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις εκταμιεύσεις να υπερβαίνουν το 1,2 δις ευρώ, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει η τράπεζα. Η Πανευξήνια είναι η διακρατική τράπεζα στην οποία μετέχουν 11 χώρες, η Ελλάδα, η Ρωσία και η Τουρκία με τα μεγαλύτερα μερίδια και οι χώρες Αζερβαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ρουμανία.